Δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και ακόμη δεν έχουν καλυφθεί τα εκπαιδευτικά κενά σε σχολεία ειδικής αγωγής στο νομό Λάρισας. Αποτέλεσμα, δεκάδες μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να προσέρχονται καθημερινά στις σχολικές αίθουσες χωρίς να τους προσφέρεται το κατάλληλο εκπαιδευτικό έργο, ενώ και οι γονείς τους ανησυχούν για την στάσιμη πορεία τους και απογοητεύονται από την απουσία μέριμνας από την πλευρά της πολιτείας για την στήριξη των παιδιών τους. Συγκεκριμένα, από τα 4 ειδικά δημοτικά σχολεία υπάρχουν εκπαιδευτικά κενά στα 2. Από τα 26 τμήματα ένταξης λειτουργούν τα 21, ενώ από τα 34 κενά που υπήρχαν στα τμήματα παράλληλης στήριξης καλύφθηκαν τα 13 και απομένουν σε εκκρεμότητα άλλα 21 κενά. Τέλος, όσον αφορά την νηπιαγωγεία, από τα 8 κενά που υπήρχαν καλύφθηκαν μόλις τα 5. Είναι λυπηρό και απογοητευτικό, δύο μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους, να μιλάμε για κενά στα σχολεία και μάλιστα ιδιαίτερα στα ειδικά σχολεία και σε δομές αντισταθμιστικής αγωγής που θα έπρεπε πιστεύω και η πολιτεία κατά κύριο λόγο να δώσει άμεση προτεραιότητα και να καλύψει αυτά τα κενά. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και έχει ενημερώσει το Υπουργείο Παιδείας από το οποίο ζητά την άμεση πλήρωση των κενών με την πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών. Έχουμε υποσχέσεις από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αλλά δεν βλέπουμε προσλήψεις. Η λύση θα δοθεί μόνο με προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού και για μας πάγιο αίτημα του κλάδου είναι οι διορισμοί. Μόνιμο προσωπικό με διορισμούς για να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία.